Πού βρίσκεται? Βρίσκεται στο Σαρόκο, το ξέρουν όλοι οι Κερκυραίοι, και αν δεν το ξέρουν, είναι πολύ εύκολο στην αρχή της, της Αβραμίου, η οποία λέει Ιωάννου Θεοτόκη δεξιά μας. Και μπορεί, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι όπως ακριβώς ήταν από την εποχή που ήταν ο παππούς του ο Απόστολος. Διατηρήθηκε από τον, συνεχίστηκε από τον πατέρα του το Σπύρο Πατούνη και σήμερα είναι ο Απόστολος. Ο Απόστολος είναι μηχανολόγος, έχει σπουδάσει στο εξωτερικό, έχει φοβερές ευαισθησίες και οικολογικές και σε σχέση με την Κέρκυρα και ο άνθρωπος συνεχίζει την παράδοση. Και μάλιστα πρέπει να πούμε, όπως λέει, είπε και ο ίδιος στη συνέντευξη, ότι και επιχειρησιακά, επιχειρηματικά, αλλά πάει πάρα πολύ καλά, κάνει σοβαρές εξαγωγές. Εξαγωγές, νομίζω, στην Ιαπωνία. Οι βασικές του εξαγωγές στην Ιαπωνία και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δείγματα. Έχω εδώ αυτό έχουμε εδώ δείγματα όμορφα, σε ταινιών. Όχι τόσο αισθητικά, έτσι, καλέσθητα. Αλλά είναι πιο όμως καλέσθητα, ναι, γιατί μας θυμίζουν μια πιο αγνή εποχή. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι οι γυναίκες δεν το ξέρουν, ότι έναντι των αλλεργιών ή για τις ευαίσθητες επιδερμίδες είναι πολύ πιο υγιεινά αυτά τα σαπούνια. Δεν έχουν συνέπειες. Ως δε προσταλήματα, μας έδειξε και τη χρήση αγνού παρθένου ελαιολάδου, εγγυώνται αυτά τα προϊόντα την υγεία, ενώ πρέπει να πούμε ότι τα διαφημιζόμενα κατά τα λοιπά χρησιμοποιούν υπολείμματα αυτής της διαδικασίας. Υπολείμματα και ζωικά λίπη, που εδώ είναι καθαρά φυτικά. Λοιπόν, δεν, είναι καλλιντικά πια. Νομίζω ότι επειδή φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, έχουμε καθήκον, εθνικό καθήκον θα έλεγα, να στηρίξουμε τους παραγωγούς του τόπου μας. Βέβαια. Αναφέρατε την περίπτωση της τοπικής μας μπύρας. Και γενικά τους τοπικούς, ας πούμε. Προσπαθώ να πείσω τους φίλους ότι όταν καθόμαστε πρέπει να ζητάμε την κερκυραϊκή, έτσι ώστε... Και την τσιμπύρα μας. Δόξα τω Θεώ έχουμε, να σας πω κάτι. Και αυτά τα πράγματα που έχουμε να τα στηρίξουμε. Ότι ξεκίνησε ένα δίκτυο υποστήριξης παραγωγών στην Πιερία. Με τις πατάτες. Με την κατάργηση των μεσαζόντων. Mm. Είχε απόλυτη επιτυχία. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να κάνουμε και εδώ, στον τόπο μας. Πρέπει να πούμε ότι αυτό που παράγεται τοπικά έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, εάν το καταναλώσουμε εδώ και μείνει το εισόδημα, παραχθεί εδώ στην Κέρκυρα και καταναλωθεί εδώ στην Κέρκυρα. Κύριε Μωραΐτη. Εγώ από την εμπειρία μου και μόνο, με τα σαπούνια αυτά εδώ, νόμιζα που δεν υπήρχαν. Μετά την εμπλοκή με την έρευνα γύρω από τα βιβλία που φτιάχναμε με τον κύριο Κυπριώτη, πήγα κι εγώ μια φορά στο εργαστήριο του κύριου Πατούνη, στη βιομηχανία αυτή που έχει μείνει. Έμεινα έκπληκτος. Όχι αυτή τη φορά, έχω πάει και παλιότερα. Και δεν είναι δυνατόν τώρα να βρίσκει αγορές στο εξωτερικό, στην Άπο Ανατολή, στην Ιαπωνία. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια τεράστια αγορά που λέγεται πλέον Κίνα, για την οποία θα πρέπει να βοηθηθούν οι τοπικοί παραγωγοί. Να δοθούν κίνητρα για να φεύγουν τα τοπικά προϊόντα, να γίνουν γνωστά σε όλο τον κόσμο. Και αυτό που είπατε εισαγωγικά, κύριε Βέργο, σχετικά με τη σημερινή κατάσταση στον Πατούνι και σε σχέση με το μουσείο, τυπογραφίες κτλ. Το εργαστήριο, η βιοτεχνία, η βιομηχανία του Πατούνι είναι ένα ζωντανό μουσείο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι ένα μουσείο. Και όποιος και κυρίως δεν έχει πάει, δεν έχει δει, να πάει να το δει. Και το κράτος έχει τεράστια ευθύνη εδώ πέρα, στο πολιτιστικό κομμάτι. Ό,τι πιο πολιτιστικό κίνημα γίνεται, όποια δράση πολιτιστική, είναι μεγάλης αξίας. Εδώ έχουμε ένα έτοιμο μουσείο. Εδώ λόγω της ιδιότητά μας, κύριε Βέργο, επισκεπτόμαστε συχνά πολλούς χώρους ανά την Ελλάδα που είναι μουσεία άψυχα. Εδώ υπάρχει ένα ζωντανό μουσείο. Ζωντανό. Ένα με μουσείο διαρκή παραγωγή. Μπορεί να δει την παραγωγή, μπορεί να δει την παραγωγή. Και νομίζουμε ότι πρέπει η πολιτεία κάτι να κάνει. Και μάλιστα από ό,τι ξέρω, ο κ. Πατούνης έχει και σοβαρά προβλήματα εκεί πέρα με το κτηριακό κτλ. Δεν ξέρω λεπτομέρειες βέβαια. Όπως είχαν όλες οι βιομηχανίες. Όπως είχαν. Που... Έτσι. Γιατί όλοι ονειρεύονται να γίνει κάτι άλλο εκεί. Το οποίο θα φέρει και περισσότερα έσοδα ίσως. Αλλά τουλάχιστον μην καθεί το μουσείο. Επιμείνω πάντως το, εάν στραφούμε στο να καταναλώνουμε, να ζητάμε επίμονα τοπικά προϊόντα. Καταρχήν τοπικά κερκυραϊκά, δευτερευόντως τοπικά ελληνικά προϊόντα. Θα έχουμε πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Δεν είναι αυτό το ξερό νούμερο 6 δισεκατομμύρια, διάβασα,
εξάγονται ως συνάλλαγμα για να εισαχθούν αντίστοιχα τρόφιμα. 6 δισεκατομμύρια, και ξέρετε τώρα το χορό των δισεκατομμυρίων, έχουμε εξοικειωθεί με αυτόν τον χορό, ξέρουμε τα νούμερα, περίπου 250 δισεκατομμύρια παράγει η Ελλάδα ετησίως. Τα 6 δισεκατομμύρια, αν έμεναν εδώ στην Ελλάδα, δεν είναι 6 δισεκατομμύρια, έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Yeah. Κάποιοι θα έχουν εισόδημα, θα το καταναλώσουν, θα παραχθεί νέο προϊόν, θα καταναλωθεί και ούτω καθεξής. Τα 6 γίνονται 20 και ούτω καθεξής. Και αυτό λοιπόν είναι εθνικό και δεν είναι σοβινιστικό αυτό. Όχι, και αν δεν έχουμε, επειδή άκουγα τον πρόεδρο της Πασεγιές που έλεγε ότι το βόλιο δεν μπορεί να παραχθεί διότι δεν έχουμε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα εδώ στη χώρα μας, το εγωπρόβατο μπορεί να παραχθεί. Και αντίστοιχα δεν είναι ανάγκη να επιμένουμε στα εισαγόμενα πολυτελή αγροτικά προϊόντα, μπορούμε να αρκεστούμε και αυτό. Αν σκεφτούμε ότι παλαιότερα άλλοι θυσιάζανε ζωές, δεν μπορεί να μην μπορούμε εμείς να πούμε δεν. Ότι θα θυσιάσουμε την ευγενή μας κατανάλωση έτσι ώστε να είναι εξίσου ευγενής αλλά τοπική για να προστατεύσουμε το εισόδημά μας. Μα εδώ κατά τη διάρκεια της έρευνας για την ΑΕΒΕΚ, όλοι σχεδόν οι διευθυντές έλεγαν ότι θα μπορούσε σήμερα να υπάρχει μια μικρή μονάδα που να έχει 3 τόνους γάλα αγελαδινό την ημέρα, είναι εφικτό, είναι νούμερα εφικτά αυτά, και να φτιάχνει μόνο τη γραβιέρα κερκίδας και το βούτυρο κερκίδας. Γιατί γάλα εντάξει, για να πιούμε βρίσκουμε. Αλλά λόγω της ιδιαιτερότητας, όπως γράφουμε και μέσα στο βιβλίο, τα οποία δεν είναι δικά μας, είναι αυτών των ανθρώπων που έφτιαξαν δηλαδή το βούτυρο κερκίδας και τη γραβιέρα κερκίδας, έχει μια ιδιαιτερότητα η χλωρίδα της κερκίδας, έχει ειδικά εθέρια και έλαια και οσανός και το χλωροχόρτο που μπορούν να φτιάξουν. Αυτά, από αυτά μόνο μπορεί να φτιαχτεί η μοναδική γραβιέρα και το μοναδικό βούτυρο. Και σήμερα φτιάχνουν, ας πούμε, να μην ονομάσω εταιρείες, βούτυρο κερκίδας. Ούτε καν δεν έχει. Ούτε καν στην Κέρκυρα δεν γίνεται. Μόνο ξέρω εγώ, ο Αλέξης ίσως φτιάχνει που βρίσκει κάποιο γάλα εδώ πέρα. Δεν νομίζω ότι δεν μπορούμε να έχουμε σήμερα 3 τόνους γάλα από 110.000 πληθυσμό. Φοβερό δηλαδή. Πάνω και όταν τελευταία... ο πληθυσμός διπλασιάζεται το καλοκαίρι. Βεβαίως. Πάνω και στην τελευταία έρευνα, στο βιβλίο της ΑΕΒΕΚ. Υπόθηκε ότι ήρθαν πολλά ζώα από το εξωτερικό για να γίνει παραγωγή γάλακτος στην Κέρκυρα. Τα ζώα αυτά ήταν για άλλα κλίματα. Για άλλα κλίματα. Δεν μπορούσε να γίνει. Σε ποια περίοδο γίνει και αυτό. Τρεις φορές ήρθαν ζώα από το εξωτερικό. Βέβαια, εκτός από αυτό που λέει ο Μπάμπης, πολλοί τα σφάξαν και τα πουλήσαν ως κρέας, ας πούμε. Και αυτά είναι. Να λέμε και τις αδυναμίες μας. Τις εγκληματικές μας αδυναμίες. Μάλιστα. Μα αυτά θα πρέπει να τα καυτηριάσουμε πρώτα και ακολούθως να πούμε τι πρέπει να γίνει, γιατί μου φαίνεται ότι όλοι έχουμε πάει από την πλευρά των Κρητών. Οι μόνοι που δικαιούνται να είναι αυστηροί και απόλυτοι κριτές, διότι δεν μετήχαν αυτής της μέθης καταναλωτισμού των τελευταίων δεκαετιών, είναι οι μαθητές μας. Ήταν αγέννητοι. Έτσι, και έχω ένα ακόμα βιβλίο σας, ο Καπνός. Ξέρω ότι ο κύριος Κυπριώτης είναι αυστηρότατος αντικαμνιστής. Πώς, παρόλα αυτά, υπήρξε μια βιομηχανική δραστηριότητα. Εδώ βασικά έγινε για να αναδείξουμε το καπνεργοστάσιο της Κέρκυρας. Που οφείλω να ομολογήσω ότι εγώ είχα φτάσει 55 χρόνια και δεν ήξερα ότι υπάρχει καπνεργοστάσιο. Βέβαια, ένα έναυσμα ήταν και ο νόμος που κατέστησε. Και ο νόμος, βέβαια, γιατί αυτό γράφτηκε ακριβώς. Τη χρονιά που απογορεύτηκε και επίσημα στην Ελλάδα νομοθετήθηκε, ας πούμε. Πάντως είναι η δεύτερη φορά όπου έγινε απαγόρευση του καπνίσματος. Η πρώτη ήταν επί Όθωνα, η Βασίλισσα Αμαλία. Ναι, και τώρα η δεύτερη φορά. Τέλος πάντων, εκείνη την εποχή έγινε για άλλους λόγους, δεν έγινε για οικονομικούς κτλ. Λοιπόν, εδώ ήθελα να πω, εγώ δεν ήξερα το καπνεργοστάσιο. Πάντως να κάνουμε και ένα κήρυγμα. Κατά του καπνίσματος και από αυτό το βήμα. Δεν είμαστε ειδικοί εμείς. Βλέπω ήδη εδώ, ναι, αρχίζουν είναι... οι φωτογραφίες πακέτα, που και εδώ πάλι να ευχαριστήσουμε, όλους όσους μας πρόσφεραν τα πακέτα και τα τσιγάρα, διότι υπάρχουν ακόμα κερκυραϊκά τσιγάρα. Αυτά είναι κερκυραϊκά. Βεβαίως, κερκυραϊκά. Μάλιστα. Αυτό είναι διαφημιστικό. Και αυτό διαφήμιση. Αυτά είναι διαφημίσεις. Διαφημίσεις από την εταιρεία Ασπιώτη. Ναι. Είναι το Ασπιώτη. Αυτά είναι χτυπημένα. Είναι φτιαγμένα από τον Ασπιώτη. Εδώ, να πούμε μετά και λίγο για τον Ασπιώτη. Αυτή η παρεμπιπτόντως είναι μία λιθογραφία. Είναι πέτρα αυτή. Και είναι
Εδώ το καπνεργοστάσιο, στις δόξες του βέβαια, και φορεία καπνού που ήταν. Στη σημερινή μορφή. Είναι σήμερα βέβαια, που έχει πληγεί από τις πολυκατοικίες δεξιά και αριστερά. Στη Γαρίτσα περισσότεροι, πάλι το ξέρω. Ποιο είναι αυτό, ποιο κτίριο είναι. Το καπνεργοστάσιο. Είναι στη Γαρίτσα, στο τέλος του. Εδώ είναι πάλι έξω από το καπνεργοστάσιο. Εργάτες, μαζί παλιά, οι γυναίκες εδώ που τακτοποιούν. Εδώ είναι το εργοστάσιο στον Νικηφόρο. Εδώ είναι μια φίρμα, Σπινούλας. Εκεί να πούμε ότι στο καπνεργοστάσιο έβγαινε. Και αυτό είναι ένα πολύ παλιό που βρήκαμε. Βέβαια, δεν το παλιότερο. Είναι το παλιότερο, είναι του 19ου αιώνα. Μάλιστα. Εδώ πάλι, βέβαια ο Αχιλλέας κυριαρχεί, τα δικά μας έτσι. Εδώ είναι προβατάς. Εδώ είναι προβατάς. Αδερφή προβατά. Επίσης. Τα ίδια πακέτα. Οι διαφημίσεις πάντως έχουν ένα ενδιαφέρον. Εδώ είναι τσιγάρα. Είναι πακέτο με τσιγάρα. Είναι πακέτο με 100, με 100 τσιγάρα. Οι παλιότεροι το θυμούνται ότι υπήρχαν κούτες. Επίσης τσιγάρα εδώ. Φαντάζομαι θα είχες φάνει συνειδησιακό πρόβλημα με τα τσιγάρα, γιατί είσαι πολύ αυστηρός διώκτης. Είμαι αυστηρός διώκτης, γιατί στο σχολείο. Στο σχολείο, εντάξει, το ξέρουμε ότι. Δεν συνδράμουν οι υπόλοιποι, γιατί. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Πάντως να λέμε την αλήθεια στα παιδιά, ότι το τσιγάρο είναι επικίνδυνο. Αν και είμαστε αναρμόδιοι να το πούμε εμείς, υπάρχουν άλλοι που τα έχουν πει πριν από εμάς. Για μας ήταν πάντως συγκλονιστική εμπειρία, διότι δεν περιμέναμε να βρούμε και πακέτα και τσιγάρα. Μήπως θα πρέπει τώρα να μπούμε στο τρίτο μέρος, καλύτερα να το κάνουμε, στη σειρά φωτογραφιών, την οποία θα σχολιάσει ο Μπάπης ή εσύ, Φάνη. Ναι, πολύ ευχαριστώ. Οπότε κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα.